Έφτασα κιόλας, ναι, είμαι ο γνωστός μικρός Νικόλας. Ήσταν κι εσείς σαν και εμένα, παιδιά πνιχρό να περασμένα. Ένα παιδί γεμάτο εκπλήξεις που δεν μπορείς να επιπλήξεις. Να με κι εγώ έφτασα κιόλας, ναι, είμαι ο γνωστός μικρός Νικόλας. Να με κι εγώ έφτασα κιόλας. Το ροζ βάζω. Έπιασα επιτέλους, Τζόνι! Βοήθεια, βοήθεια, βουλιάζω! Ελπίζω ο Τζόνι σου να ξέρει, Κολύμπη. Τι γυρεύετε εδώ, παιδιά? Η μαμά σου μας είπε να ανέβουμε. Θα έρθεις, πάμε στην Αλάνα. Ναι, πάμε να παίξουμε Ινδιάνους με τα παιδιά. Ναι, τέλειο το τόξο σου. Δηλαδή θα έρθεις? Δεν γίνεται. Είναι τα γενέθλια της γιαγιάς μου και θα έρθει εδώ σε λίγο. Να γιορτάσουμε. Κρίμα, χλωμό πρόσωπο! Θα κυνηγήσουμε το βίσο να χωρίς εσένα. Μου δίνεις να δοκιμάσω το τόξο σου πριν φύγεις? Ναι, βέβαια, πάρτο. Τι? Εγώ όταν στο ζήτησα δεν μου το έδωσες? Δεν δίνω ποτέ το τόξο μου σε γυναίκες. Δεν μπορούν να το ακουμπήσουν. Θα σου πω εγώ αν το δίνεις ή όχι. Σταματήστε, δεν το σπάσετε. Τι κρότος ήταν αυτός? Τίποτα, μπαμπά. Σπάσαμε ένα παιχνίδι. Καλά. Κάντε ησυχία. Θέλω να ξεκουραστώ. Εντάξει. Πω, τι να ήταν αυτό? Παζλ. Είστε πολύ ζημιάριδες και οι δύο. Σταμάτα, και εσύ τράβαγες το τόξο. Έγινε κομμάτια, δεν φτιάχνεται. Θα αγοράσουμε ένα καινούριο. Ναι, αλλά τι? Δεν ξέρουμε καν τι ήταν αυτό. Ξέρουμε τουλάχιστον ότι ήταν ροζ. Α, ναι. Ο μπαμπάς μου το αγόρασε από το μαγαζί του κυρίου Εσκαρμπή. Αν δείξουμε σε αυτόν τα κομμάτια, θα μας πει τι ήταν. Δεν πρέπει να μας δουν οι γονείς σου με το κουτί. Πρέπει να το βάλουμε κάπου αλλού. Έχω μια ιδέα. Κάνεις φασαρία, ανόητε! Ποιον είπες ανόητο? Νικόλα, πού πας με την τσάντα του σχολείου? Πάμε στο σπίτι μου. Ο Νικόλας θα με βοηθήσει στο διάβασμα. Ναι, έτσι είναι. Αφού ο Κλοτέρ είναι σκράπα στο σχολείο. Να γυρίσεις νωρίς, Νικόλα, γιατί έχουμε τα γενέθλια της γιαγιάς. Σωστά, και εσύ πρέπει να πας να την πάρεις. Όχι, πάλι εγώ θα πάω να τη φέρω. Εντάξει, θα πάω εγώ, αλλά εσύ θα τελειώσεις το σκούπισμα. Όχι, όχι, καλά. Θα πάω εγώ, εντάξει. Ροζ, πάμε. Να που θα πάνε οι οικονομίες μου. Μπορεί και όχι. Θα κάνω το κόλπο που έκανε ο μπαμπάς μου όταν του χάλασε το ανοιχτήρι του. Κύριε Σκαρμπίγ, έχουμε ένα πρόβλημα. Το εμπόρευμά σας είναι λατωματικό. Πρέπει να μας το αλλάξετε. Ποιο εμπόρευμα? Εκείνο το... Δείξ' του, Νικόλα. Δεν έχει κάποιο ελάττωμα. Είναι ένα βάζο που έγινε θρύψαλα. Μπράβο, βάζο είναι. Πρέπει να μας το αλλάξετε γιατί έσπασε πολύ εύκολα. Είστε ανεδέστατα παλιόπαιδα. Θα ειδοποιήσω τους γονείς σας αμέσως. Όχι, 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 κύριε. Πάρτε αυτά τα λεφτά και δώστε μου ένα καινούριο. Λυπάμαι, νεαρέ μου, αλλά αυτά δεν φτάνουν και δεν κάνω πίστοση. Μα θα με βάλουν τιμωρία και η γιαγιά μου θα μείνει χωρίς δώρο. Δεν πιστεύω να σε συγκίνησε ένα παιδί. Έλα, κάνε μια καλή πράξη για μια φορά. Καλά, καλά. Θα σου κάνω καλύτερη τιμή για να πάρεις το μικρό όμως. Μα
πρόβλημα είναι πολύ πιο μικρό. Πάρ' το, Νικόλα, από το να μην πάρεις τίποτα. Καλά σου λέει. Βάζω είναι κι αυτό. Αν περάσουν με το αμάξι θα μας δουν. Να γυρίσουμε από την Αλάνα. Φοβερή ιδέα. Ο δρόμος είναι ανοιχτός. Μήπως το παρακάνεις. Θες να μας δουν οι εχθρικές φυλές, εξυπνάκια. Νικόλα, τι κρατάς εκεί? Ένα βάζο για τα γενέθλια της γιαγιάς μου. Τι βάζω και κουραφέξαλα. Αυτό μοιάζει με τούρτα γενεθλίων. Black Forest ή τούρτα φράουλα. Μην το πιάνεις, θα το γεμίσεις βούτυρο. Hey, η φρυγανιά μου. Κοιτάξτε, εκεί είναι ένας βίσωνας που βόσκει. Επίθεση, γενναίοι πολεμιστές! Όχι! Αχ, τι ήταν! Το δώρο της γιαγιάς μου! Εσύ είστε σαν νόητε! Αν μ' άφηνες να το κυνηγήσω, δεν θα είχε γίνει τίποτα! Πες τον Ανιά να σου το κολλήσει. Φτιάχνει πολλές μακέτες. Έχει μια ειδική κόλλα. Μάλλον δεν έχω άλλη επιλογή. Όπου να είναι θα γυρίσει ο πατέρας μου. Περίμενε, ερχόμαστε κι εμείς. Εμείς πάμε να κυνηγήσουμε το βίσωνα. Μαμά μου δεν μ' αφήνει να φέρνω φίλους στο σπίτι όταν λείπει. Εμείς όμως δεν είμαστε φίλοι σου, Ανιάν. Δεν θα κάτσουμε πολύ. Μόλις το κολλήσεις θα φύγουμε. Δεν κολλάω τίποτα. Φύγετε. Πάμε να φύγουμε, παιδιά. Φοβάται ότι δεν θα μπορέσει να το επισκευάσει. Για ξαναπες αυτό, αν τολμάς. Μελετάς, καρδούλα μου? Ναι, μαμά. Σου αγόρασα μια ωραία λιχουδιά. Έλα να πλύνουμε τα χεράκια μας. Στο μπάνιο? Δεν θέλω. Όχι, μαμά. Γιατί όχι, παρακαλώ. Έχω κρύψει μια έκπληξη για σένα. Είναι πολύ όμορφο, αγάπη μου. Πάω να κόψω λουλούδια να βάλω μέσα. Παλιόπαιδο, το βάζω της γιαγιάς μου. Θα σου χώσω μπουνιά, χωρίς πλάκα. Όχι, δεν μπορείς. Φοράω γυαλιά. Πρέπει να βρεις έναν τρόπο να το πάρεις πίσω. Έχω μια ιδέα. Θα σου δώσω ένα άλλο. Τέλεια. Ορίστε, υπέροχα. Ψ, πάμε. Λέτε να μην καταλάβουν τη διαφορά. Σίγουρα, αφού μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό. Όχι, όχι, ήρθαν. Εσύ απασχόλησέ τους ώσπου να ξαναφτιάξω το πακέτο. Χρόνια πολλά, γιαγιά. Αγοράκι μου, είσαι τόσο αξιολάτρευτος. Μα. Τώρα που είμαστε όλοι εδώ, πήγαινε να φέρεις το δώρο. Πάω αμέσως. Έπεσα. Πονάω. Νικόλα. Τι κάθεστε και το κοιτάτε. Βάλτε το στον καναπέ το παιδί. Πάει η μέση μου. Σε είχα για πιο δυνατό.
Είμαι καλύτερα τώρα. Μου πέρασε. Πάω να φέρω το δώρο. Γρήγορα, Λουίζετ. Θα αλλάξω τα κουτιά. Μα τι κάνει τόση ώρα. Πάω να δω. Πρόσεχε λιγάκι τη μέση σου. Μα πού είναι το δώρο, Νικόλα! Λουιζέτ, Κλωτέρ, τι γυρεύετε εδώ? Εγώ τους κάλεσα για να φάνε τούρτα. Δώσε μου το δώρο. Καλύτερα να το μεταφέρω εγώ. Λυπάμαι πραγματικά. Δεν ξέρω τι να πω. Καλύτερα να μην πεις τίποτα. Τουλάχιστον ξέρουμε ότι ήταν ροζ. Ήταν ένα βάζο, μαμά. Αλήθεια. Μοιάζει περισσότερο με κανάτα. Πώς? Τι είναι αυτό, αυτό σου είπα εγώ να πάρεις. Μα, ο κύριος Εσκαρμπή θα έκανε κάποιο λάθος. Ή εκτός αν μου βάλε άλλο κομμάτι αντί για αυτό που ζήτησα. Τι θα κάνεις δηλαδή, θα του ζητήσεις να σου αλλάξει μια σπασμένη κανάτα με ένα ολοκένουργιο βάζο? Μη στενοχωριέσαι, μπαμπά. Σημασία έχει η καλή πρόθεση. Έτσι δεν είναι, γιαγιά? Χρυσό μου, έχεις δίκιο όπως πάντα. Α, Νικόλα μου, αν δεν είχα και εσένα, τι θα έκανα? Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Ιφηγένεια Στάικου, Αφροδίτη Αντωνάκη, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Ζωή Κατσάτου, Ακίνδυνος Γκίκας. Μετάφραση Άννα Πολύζου. Σκηνοθεσία Ακίνδυνος Γκίκας. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο Σιέρα Πόστ.